Επόμενη συνταγή μας, πίτες, σάντουιτς, σουβλάκια. Πείτε το όπως θέλετε. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα από το μηδέν. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας τις πίτες. Θα φτιάξουμε και το γύρο. Θα φτιάξουμε και τα πάντα όλα. Θα τυλίξουμε. Θα φωνάξω και τον Μπελέση να γίνει ο επίτιμος τυλιχτής της εκπομπής μας. Και θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα χοιρινά σουβλάκια με πανσέτα θα χρειαστούμε 1 κιλό πανσέτα χωρίς κόκαλο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 2 κουταλιές της σούπας πάπρικα καπνιστή, αλάτι και πιπέρι. Για τις πίτες, 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και αλάτι. Για τη σύνθεση, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 1 ντομάτα, 1 κρεμμύδι, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, 6 κουταλιές της σούπας τζατζίκι και 100 γραμμάρια πατάτες τηγανιτές. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω να βάλετε χρονόμετρο, γιατί σε 15 λεπτά θα τρώτε πίτες. Θα κάνουμε σοβαρή δουλίτσα, θα γίνει όπως ακριβώς πρέπει να γίνει και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε ένα μαχαίρι και έχω μία πανσέτα εδώ πέρα, μεγάλη. Θα μπορούσατε να ζητήσετε από το χασάπι σας να σας την κόψει την πανσέτα, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολη δουλειά. Αλλά εγώ, επειδή θέλω να κάνω τη ζωή μου ακόμα πιο δύσκολη, θέλω να κόψω λεπτή την πανσέτα εδώ. Η πανσέτα είναι ιδιαίτερη, απλά το μυστικό που θέλει να προσέξουμε στην πανσέτα είναι το εξής. Δεν πρέπει να την παραψήσουμε. Άμα την παραψήσουμε, μετά πρέπει να την ψήσουμε για πάρα πολλή ώρα. Σε περίπτωση που συμπεριφερθούμε στην πανσέτα σαν ένα φιλέτο, δηλαδή ίσα-ίσα που της δώσουμε χρώμα, τότε η πανσέτα είναι πάρα πολύ μαλακή, πάρα πολύ νόστιμη και πραγματικά θα σας δικαιώσει. Τώρα, αυτό που θα κάνω, Μίτσο, είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι την πανσέτα, θα πάρω και θα την κόψω σε πολύ μικρά κομματάκια εδώ. Τώρα θα μου πείτε, αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε από το χασάπι να μας το κάνει έτοιμο? Μπορούμε. Καλό είναι να το κόβουμε μόνοι μας. Ρε φιλαράκο, εννοείται πως μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όπως απάντησε και ο Μίτσος, το καλό της υπόθεσης είναι πάντα μα πάντα να το κάνουμε μόνοι μας. Τώρα, ρίχνω μέσα την πανσέτα μου εδώ, την έχω κάνει έτσι μικρά κομματάκια, στο μπολ. Και πάμε να τη μαρινάρουμε. Αφήνω τον αγάπη για να ρίχνω τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Θέλω λάδι, ξύδι, πιπέρι, δεν έπιασα. Καλά, εντάξει. Θα με δυσκολέψω, οπότε θα φορέσω καινούργιο γάντι. Δεν πειράζει. Εδώ και εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Και το μυστικό για να πετύχουμε σωστό γύρο στο τηγάνι, ποιο είναι? Μαρινάρα. Αυτό το φανταστικό υλικό που λέγεται ξύδι από λευκό κρασί. Δεν χρειάζεται πολύ. Περίπου 2 κουταλιές σούπας είναι αρκετές. Αυτό που θέλω στην αρχή είναι να δουλέψει το ξύδι πάνω στο κρέας. Το ξύδι μαλακώνει το κρέας, δίνει τη χαρακτηριστική γεύση που θέλουμε στο γύρο και ουσιαστικά είναι αυτό που θα απογειώσει τη συνταγή μας. Οπότε, βλέπετε, ρίχνω πρώτα το ξύδι να πάει στο κρέας και μετά ρίχνω το λάδι. Γιατί, άμα ρίξω πρώτα το λάδι, τι θα κάνει? Ουσιαστικά θα κάνει μια στρώση γύρω-γύρω από το κρέας και το ξύδι θα μπορέσει να ακουμπήσει το κρέας ποτέ. Οπότε, ρίχνω μετά το λάδι και ήρθε η ώρα για το αλάτι και το πιπέρι. Πιπέρι. Καλά, τώρα αυτά πρέπει να τα έχω τριμμένα. 15 λεπτά και να τρίβω πιπέρι για τόσο πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν. Να αφαιρέσουμε χρόνο από το άλλο πίπερο. Μπορώ. 2 λεπτά μπορώ να πάρω over. Δεν ξέρω πώς το έχει παίξει στοίχημα ο κ. Βασίλης. Ε, λοιπόν, και αλάτι. Έχω 1 κιλό πανσέτα και πόσα αλάτι πρέπει να βάλω? 15 γραμμάρια. 15 γραμμάρια είναι μία κουταλιά της σούπας κοφτή. Εντάξει. Και θα προσθέσω 2 ακόμα υλικά εδώ. Το ένα είναι η ρίγανη, γιατί μας αρέσει. Σωστά. Και το άλλο είναι η καπνιστή πάπρικα! Εδώ είμαστε. Καπνιστή πάπρικα, ρίγανη, ελαιόλαδο, ξύδι, αλάτι, πιπέρι. That's it. Ανακατεύουμε καλά. Η μαρινάδα να δουλέψει πάνω στο κρέας. Εδώ και εδώ. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις τελείωσε. Πάει στην άκρη. Πάμε τώρα για τα εύκολα. Το ξύδι θα αφήσω εδώ, το χρειαστώ συνέχεια. Πάμε για τα εύκολα. Να ετοιμάσουμε τις πίτες. Η συνταγή που θα σας δώσω είναι η συνταγή του αυτόματου πιλότου. Λοιπόν. Άκου, φίλε, μαγεία. Ίση αναλογία σε γιαούρτι. Γιαούρτι στραγγιστό, Ίση αναλογία σε γιαούρτι με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δηλαδή 200-200, 300-300, ό,τι θες. Και λίγο αλατάκι. Μας κάνει
πίτα για σουβλάκια. Αλήθεια. Θέλουμε να βάλουμε κάποιο μυρωδικό μέσα. Να βάλω λίγο ρίγανη. Να ταιριάζει με τα σουβλάκια μας. Βάζω και λίγο ρίγανη εδώ. Και ανακατεύω. Στην αρχή θα φαίνεται το μείγμα μας ότι κάτι λάθος έχει συμβεί, ότι δεν θα δέσει ποτέ. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε. Όλα θα δέσουν. Στην αρχή δουλεύω λίγο με το κουτάλι μέχρι που να αρχίζει να γίνεται ζυμάρι. Εδώ και εδώ. Εννοείται πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μίξερ για να την κάνετε. Αλλά άμα βάλετε μίξερ, καταλαβαίνετε ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σαν συνταγή ως τώρα, σας φαίνεται δύσκολη ή εύκολη? Εύκολη. Η αλήθεια είναι πως καλό θα ήταν να αφήσουμε το ζυμάρι μας να ξεκουραστεί 20 λεπτά με μισή ωρίτσα μέσα στη μεμβράνη. Έτσι. Και έχω ένα έτοιμο εδώ. Ξεκουρασμένο. Αλλά θα ήμουν σόβαρος άμα δεν έβγαινα αληθής σε αυτό που σας είπα ότι μπορώ να κάνω τη συνταγή σε 15 λεπτά. Σωστά. Άρα αφήνω αυτό το ζυμάρι στην άκρη για να σας δείξω ότι ακόμα και αν θέλετε να κάνετε το ζυμάρι κατευθείαν και να το ψήσετε, μπορείτε. Γι' αυτό το λόγο έχω δύο τηγανάρες πάνω στη φωτιά. Μία, δύο. Και αρχίζουν να παίρνουν μπρος γιατί πρώτα θα ψήσουν τη σπίτι μου και μετά θα ψήσουν το γύρο μου. Οπότε το ζυμάρι μου είναι έτοιμο. Εδώ. Τέλεια. Και πάμε εδώ. Λοιπόν, και αλευράκι εδώ στον πάγκο. Τέλεια. Και θα κόψω το ζυμαράκι μου εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα ζυμαράκια εδώ. Λοιπόν, και ανοίγουμε το ζυμαράκι μας και επειδή η πίτα μας θέλουμε να είναι στρόγγυλη, πρέπει να το ανοίξουμε στρόγγυλο. Λοιπόν, πρώτη πίτα έτοιμη. Τι κάνω, έτσι όπως είναι, αφήνω στην άκρη. Δεύτερη πίτα. Τώρα μου λένε, με ρωτάει η αρχισυντάκτρια μου και μου λέει, ένα κιλό κρέας δεν είναι πολύ για τέσσερις πίτες. Και λέω, εξαρτάται ποιος θα φάει το πιτόγυρο. Μπορούμε να κάνουμε πίτα γύρω με 80 γραμμάρια κρέας, μπορούμε να κάνουμε με 100, μπορούμε να κάνουμε και με 200 και με 250. Εσείς τι θέλετε, παιδιά? Με 250. Αυτή είστε. Λοιπόν, αυτό καίει πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να καίει τόσο, γιατί θέλουμε να μαγειρέψουμε τις πίτες μας. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε εδώ, μιλάμε για ελάχιστο λάδι. Τόσο. Δεν θέλω πολύ. Δεν θέλω να γίνουν λαδερές οι πίτες μου. Οπότε, έτσι όπως βάλω το λάδι, κατευθείαν, τεινάζω το παραπανήσιο αλεύρι. Και η πρώτη μου πίτα πάει μέσα. Εδώ. Κάνω και λίγο με το χέρι. Τέλεια. Πάει για τη δεύτερη. Εδώ και πολύ αυτό το τηγάνι. Οπότε θα χρειαστεί να γυρίσω γρήγορα την πίτα. Αλλά δεν με πειράζει. Θα τα καταφέρω. Κάτσε ακίνητο. Εδώ. Και εδώ. Ωπα, πέσε ίσια. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνεται. Δύο υλικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στις πίτες. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Θέλω ουσιαστικά να ψήσω τις πιτούλες μου 3-4 λεπτά και να ψηθεί το αλεύρι. Λοιπόν, οι πρώτες δύο πίτες είναι έτοιμες. Μία-δύο. Πάμε τα τηγάνια πίσω στη φωτιά. Εδώ. Και θα ρίξω ελάχιστο λαδάκι πάλι. Ελάχιστο λαδάκι πάλι. Θα φροντίσω να μην καίει πάρα πολύ το τηγάνι για να μπορέσουν να γίνουν οι πίτες. Μία, δύο. Λοιπόν, και στα πόσα λεπτά είμαι? Στα 12. Έχω ακόμα χρόνο, άλλα 3 λεπτά. Νομίζω θα παραδώσω. Λοιπόν, δύο τηγάνια πάνω πίσω στη φωτιά και θέλω να κάψουν πραγματικά, να καίνε. Και θέλουμε δύο τηγάνια γιατί. Το μόνο λάθος που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη συνταγή είναι να παραφορτώσουμε ένα τηγάνι με κρέας. Γιατί άμα το παραφορτώσουμε, τι θα γίνει? Θα βράσει. Εμείς θέλουμε καυτό το τηγάνι, το βλέπετε δεν έχει καθόλου λάδι. Το μόνο λάδι που έχουμε είναι στη μαρινάδα και ουσιαστικά να καραμελώσει το γύρο μας, την πανσέτα μας. Οπότε, έτσι όπως είναι. Εδώ είμαστε. Μισό πάει εδώ. Όπως βλέπετε δεν καλύπτω όλο το τηγάνι. Ίσα ίσα βάζω και το άλλο μισό πάει εδώ. Εδώ και εδώ. Και όπως βλέπετε τι δεν κάνω. Δεν ανακατεύω όλη την ώρα. Θα ανακατέψω 2-3 φορές. Γιατί άμα ανακατέψω θα πέσει η θερμοκρασία και δεν θέλω να πέσει η θερμοκρασία από το τηγάνι με τίποτα. Και κοιτάξτε εδώ. Πάμε για το πρώτο ανακάτεμα. Άντε γεια. Πάμε για το πρώτο ανακάτεμα. Άντε γεια. Εδώ είμαστε. Α, αυτοί είμαστε. Άνοιξε η όρεξη καθόλου, Μίτσο. Και ένα ακόμα ανακάτεμα εδώ. Και όπως βλέπετε ο γύρος είναι έτοιμος. Αυτό που θέλω είναι αυτό το υπέροχο χρώμα που βλέπετε. Τώρα. Άμα στο σπίτι η φωτιά δεν είναι πολύ δυνατή ή άμα τα τηγάνια σας δεν είναι πολύ μεγάλα,
εννοείται πως θα κάνετε κάθε πιτόγυρο μία δόση. Δηλαδή θα χωρίσετε στα τέσσερα. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο χρώμα που έχει δώσει. Λοιπόν, όπως είναι, σβήνω με ελάχιστο ξύδι και ελάχιστο ξύδι εδώ και εδώ. Το ξύδι είναι το μυστικό του γύρου. Και παίρνω με το ξύδι όλο αυτό το υπέροχο χρωματάκι που υπάρχει στο τηγάνι. Όλη αυτή τη γεύση. Βάζω το ένα στο άλλο. Δίνω το μάτι. Και εδώ ακριβώς το ίδιο. Ωχ, Παναγία μου. Πείτε μου τώρα αυτό, άμα δεν είναι φανταστικό. Εδώ. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μπελέση. Έλα εδώ, αγόρι μου. Λοιπόν, ο γύρος καίει, ζεματάει. Θα σου κόψω τη ματούλα. Φέρε μου, σε παρακαλώ, από το ψυγείο λίγο το τζατζίκι. Λοιπόν, ντοματούλα. Έχω μέσα αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, βγάλτα. Και πάμε να σου δείξω πώς γίνεται η όλη δουλειά. Εδώ έχουμε το γύρο, εδώ έχουμε κρεμμύδι, ντομάτα. Εδώ έχουμε το μαϊντανό που θα πάει ανακατεμένος μαζί με το κρεμμύδι. Γιατί έτσι γίνεται η δουλίτσα. Τζατζίκι, πατάτα τηγανιτή. Και πάμε να στήσουμε. Λοιπόν. Τζατζίκι βάζουμε. Ναι, να βάλεις, να βάλεις. Σαν βάση. Καπάκι μετά από το τζατζίκι βάζουμε το γύρο. Στο καπάκι. Θεσσαλονικιώτικο το κάνω, έτσι. Τι εννοείς. Βάζουμε λίγο περισσότερη ποσότητα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στην Τούμπα να φας. Ναι, έχω πάει. Πάει. Ναι, αν και αριανός, εγώ εκεί τρώω τέτοιο, όπως το λένε. Ναι, γιατί έχουν τα σωστά τους σουβλάκια. Λοιπόν, κρεμμύδι, ντομάτα. Εδώ. Πατάτες. Και κοίτα. Αυτό είναι το κόλπο. Ότι πάντα μα πάντα δεν το κλείνεις στο πάτωμα. Γιατί τα μισά πέφτουνε. Τι κάνεις. Πάντα έρχεσαι πάνω από τις πατάτες. Με χάρη. 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 Με πέσει κάτω. Ωραίο είναι. Αυτό είναι το σουβλάκι Θεσσαλονίκης. Εμείς τα λέμε σάντουιτς αυτά. Για τα χοιρινά σουβλάκια με πανσέτα, κόβουμε την πανσέτα σε πολύ μικρά κυβάκια, μεταφέρουμε σε μπολ και βάζουμε το ξύδι. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, τη ρίγανη και την πάπρικα. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη να μαριναριστούν. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά βάζουμε τη μισή πανσέτα και ψήνουμε μέχρι να πάρει χρώμα και να γίνει τραγανή. Σβήνουμε με ξύδι και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τη δεύτερη δόση της πανσέτας. Για τις πίτες, σε μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το αλεύρι, αλάτι, τη ρίγανη και ανακατεύουμε. Ιδανικά, τυλίγουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να ξεκουραστεί. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ή 6 κομμάτια και ανοίγουμε με τον πλάστη. Σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τη μία πίτα και ψήνουμε για 2 λεπτά και από τις δύο πλευρές. Για τη σύνθεση, κόβουμε την ντομάτα και το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, παίρνουμε μία πίτα και απλώνουμε τζατζίκι. Βάζουμε πανσέτα, φέτες από την ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό και πατάτες τηγανιτές. Τυλίγουμε και σερβίρουμε. Δεν υπάρχει τόσο γρήγορα σουβλάκι σε 15 λεπτά και τόσο νόστιμο δεν έχετε φάει ποτέ σας. Άμα δεν βάλετε πανσέτα θα βάλετε λαιμό. Αυτά είναι. Okay. Μετά πάμε σε ψαρονέφι, πιο ακριβό. Δεν θέλουμε. Αυτά. Δεν υπάρχει.